Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Βλέπετε ΕΤ, βλέπετε δημόσια τηλεόραση. Στο πλαίσιο πάντα των εθνικών εκλογών της 21ης Μαΐου, η ΕΡΤ ανοίγει την πόρτα της, ανοίγει τις πόρτες της σε κόμματα και πολιτικούς φορείς να πούν τις απόψεις τους, δίνει βήμα στα πολιτικά κόμματα να πούν τις απόψεις τους, να καταγραφούν οι θέσεις τους και οι προτάσεις τους. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στα στούντιο της ΕΡΤ τον κύριο Αρτέμι Σόρα, τον πρόεδρο του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Γεια σας, κύριε πρόεδρε. Σας καλωσορίζουμε στην ΕΡΤ σε ένα δημόσιο διάλογο. Καλή σας μέρα. Τι διακυβεύεται, κύριε πρόεδρε, στην 21η Μαΐου? Τι είναι αυτό που διακυβεύεται για τη χώρα και την κοινωνία? Πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, θεωρώ ότι έτσι όπως έχουν έρθει η πολιτική ζωή στη χώρα είναι για μια μεγάλη ανατροπή το τι έχει συμβεί μέσα στην Ελληνική Βουλή όλα αυτά τα χρόνια. Ας μιλήσουμε και από τη μεταπολίτευση και μετά. Ουσιαστικά είναι μια τεράστια οικονομική κρίση που συνεχόμενα έχουμε πάει σε πτωχεύσεις, έχουμε ήδη 4 μνημόνια, κανένα δεν έχει φύγει όπως λένε. Πολλή Βουλή είναι σύσσωμη, ενάντια θα έλεγα, του Έλληνα πολίτη και δει στη φυσιολογία του πολίτη. Άρα διακυδεύονται πάρα πολλά πράγματα και αυτό που θα συμβεί, άμα το θέλετε, τουλάχιστον έτσι όπως είναι το περιβάλλον, θα δούμε ότι θα είναι όλοι μαζί, τουλάχιστον όσο θα μπορέσουν, για να συγκροτήσουν ένα κυβερνητικό σχήμα μπας και ξεπουλήσουν το Αιγαίο. Τουλάχιστον αυτό προσπαθούν τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, αν κατάλαβα καλά, βλέπετε μια κυβέρνηση, εκτιμάτε ότι θα υπάρχει μια νέα κυβέρνηση 22 Μαΐου που θα είναι περισσότερο από δύο κόμματα? Δεν θα έλεγα ότι θα μπορεί να βρεθεί μια τέτοια κυβέρνηση, αν και ναι, εύκολα, γιατί όλα τα κόμματα, όλοι οι κομματικοί μηχανισμοί είναι καθεστωτικοί. Τα είδαμε άλλωστε σε όλη τη διακυβέρνηση αυτή. Ψηφίσαν ό,τι προβαλόταν και έπρεπε, το ψηφίσαν και τα μικρά όλα κόμματα. Δηλαδή και τα μικρά κόμματα συμφωνούν με τη γραμμή του κυβερνώντος, τουλάχιστον με μια ευθυγράμμιση ενός διευθυντηρίου και όχι μόνο. Άρα θεωρώ ότι μπορούν εύκολα να κάνουν μια κυβέρνηση όλα μαζί, τουλάχιστον εκτός από μένα. Δηλαδή εμείς δεν θα είμαστε ποτέ και πουθενά και δεν συμφωνούμε σε τίποτα. Αλλά ίσως το πάνε για δεύτερη εκλογική διαδικασία. Δήθεν και δάχαμε ότι είναι σοβαρά τα πράγματα και δεν έχουμε ολοκληρωμένη κυβέρνηση. Κύριε Πρόεδρε, διαβάζω στη διακήρυξή σας. Μιλάτε για οικονομική εξαθλίωση, ηθική κατάπτωση, λαιλασία του ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας. Όλα αυτά τα έκανε το πολιτικό σύστημα. Τι θα κάνετε εσείς, αν μπείτε στη Βουλή, για να ανατρέψετε αυτόν τον κακό δαίμονα? Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Συστρατευμένος ο ελληνικός πληθυσμός και θα έλεγα ο ελληνάνθρωπος, μόνο για μια τεράστια μεταρρύθμιση μπορεί να πάει. Πέραν και μακρύτερα από τον αποστατικό ρυθμό. Δεν θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο. Και κανένα δεν θα προτείνει κάτι άλλο. Άρα μιλάμε για μια αναδιάθρωση της οικονομίας, για μια πραγματική ανάπτυξη, έτσι όπως έχουμε θέσει τα θέματα εμείς, αλλά και τον πλούτο, από που ευρίσκεται ο πλούτος και πώς περιμένει καρτερικά τον Έλληνα πολίτη να συστρατευτεί, να ενωθεί σε ένα πραγματικό πολιτικό ελληνικό φορέα, και επιμένω ελληνικό φορέα, με έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα στη χώρα μας, γιατί πραγματικά υπάρχουν πολλοί αλλογενείς με προδοτικές στάσεις διαχρονικά μέσα στα χρόνια και οι κομματικοί αυτοί μηχανισμοί προέρχονται, αν το θέλετε, και από την νεότερη Ελλάδα της δίθεν και τάχα με απελευθέρωσης, έτσι. Ένα ελληνικό κόμμα δεν υπήρχε ποτέ. Ακόμα και επί Καποδίστρια ζήσαμε φιλορωσικό, φιλογαλλικό, φιλοαγγλικό, φιλό,τι να είναι, αλλά ελληνικό κανένα. Έχει ήδη γίνει μια τεράστια ζημιά από τότε μέχρι σήμερα. Σήμερα πρέπει να θυμηθούν όλοι ότι πρέπει να λήξει αυτή η διαδικασία και να πάμε σε μια πραγματική δημοκρατία, έτσι όπως είναι στη γραμματεία μας, με κρίση και αρχή ο πολίτης, γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνουμε και πραγματικά να δείξουμε και το δείγμα πως στη νεότερη τάξη πραγμάτων, γιατί τα πράγματα είναι το καθεστώς. Εμείς είμαστε η τάξη. Αυτό ας το καταλάβουν όλοι. Νέα τάξη πραγμάτων. Από κάτι γελία υποκείμενα που θέλουν να λέγονται άνθρωποι, πραγματικά είναι τραγικό. Άρα τα πράγματα είναι αυτοί. Εμείς να είμαστε τάξη. Σε μια τέτοια διαδικασία μπορεί να τρέξει σε μια ελλήνων πολιτεία με ένα πραγματικά αξιακό σύστημα, μπορεί να μπει τάξη σε αυτό το χάος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σόρα, είπατε μια λέξη η οποία είναι κλειδί για τις επόμενες... για το επόμενο άμεσο διάστημα, αλλά και μακροπρόθεσμα, μεταρρυθμίσεις. Ναι. Τι πρέπει να γίνει κατά εσάς για να αλλάξουν τα πράγματα, να μπορούμε να λέμε ότι έχουμε ένα δημόσιο σύγχρονο, ένα κράτος κοντά στον πολίτη? Τι είναι αυτό για σας, ποιο είναι η πεμπτουσία της τάσης σας? Ξέρετε, λέω και μεταρρύθμιση. Πολλοί έχουν μιλήσει για αλλαγή. Τι εννοείται αλλαγή, να αλλάξουμε ρούχα? Τι εννοείται, αλλάξε εσύ με εσύ,
Μιλάνε για μεταρρύθμιση. Αυτοί μιλάνε για μεταρρυθμίσεις, αλλά ουσιαστικά δεν έχουν καν ρυθμό. Εγώ μιλάω για μεταρρύθμιση μετά από τον αποστατικό γελίο ρυθμό που έχουμε πάρει. Σαν αποστατικό χρόνο που δεν ζει και δεν βιώνει κανένας και ζούμε σε μια ψευδαίσθηση. Δήθηκε τάχα το αληθινό, ενώ είναι οτιδήποτε ψεύτικο πέραν και μακρύτερα της αλήθειας. Θα συζητήσουμε λοιπόν για μια μεταρρύθμιση. Ναι, πρέπει να γίνει μια ολοκληρωτική μεταρρύθμιση σε όλη την οικονομία. Η οικονομία δεν είναι όπως σήμερα συμβαίνει. Σήμερα το λένε οικονομία να κυνηγάμε ένα χρέος. Οπότε ξεχρεώνουμε και μέσα στο ξεχρέωμα που εμείς κυνηγάμε ένα ψεύτικο χρέος. Έρχεται και προτίθεται κι άλλο. Ουσιαστικά το λένε οικονομία. Α, ωραία, ξεχρεώσαμε. Εκεί κύλησε μια διαδικασία. Άρα σήμερα ο πλανήτης κυνηγάει το χρέος. Και επιμένω. 500 τρισεκατομμύρια λένε, είναι πολύ παραπάνω το χρέος του πλανήτη. Μα πού να χρωστάει ο πλανήτης και σε ποιον? Έχει πολύ μεγάλο σημασία, πολύ μεγάλη σημασία. Τα κράτη της Ευρώπης αλλά και η Αμερική και η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πτωχεύσει 6 φορές. Είναι όλα πτωχευμένα. Είναι με μνημόνια από το 34. Άρα σήμερα παράγει οικονομία η Γαλλία, παράγει η Αγγλία. Σας δηλώνω μετά λόγω γνώσεως. Έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα οικονομικό. Ας έχουν και αυτοί νούμερα σε κάποιες παγκόσμιες συμφωνίες. Υπάρχει θέμα στον πλανήτη πραγματικό και μεγάλο. Άρα δεν γίνεται να κάνουμε στήρες πολιτικές και να μιλάμε για ανθρώπινες υπάρξεις. Που η οικονομία η πραγματική παράγεται από τον ίδιο τον πολίτη, γιατί αυτός κάνει πολιτική. Σήμερα έχουμε πολιτικούς οι οποίοι δεν εκπροσωπούν τον ίδιο τον πολίτη. Δυστυχώς δεν έχουμε και πολίτη. Αλλά έχουμε οπαδούς σέχτας, εκκλησίας, δογμάτων, αιρέσεων. Αλλά πολίτη δεν έχουμε. Πρωτίστως πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να είμαστε πολίτες. Ο πολίτης γεννάει πολιτεία. Η πολιτεία γεννάει πολίτη. Είναι μια αμφίδρομη διαδικασία η οποία πραγματικά πρέπει να την καταλάβει τουλάχιστον αυτό που λέω εγώ, Έλλην άνθρωπος. Σήμερα πραγματικά οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει έναν άνθρωπο. Έχουν ξεχάσει από πού είναι. Άλλος νομίζει ότι φύτρωσε. Άλλος νομίζει ότι είναι ένας μύκητας, όπως γελεί οι επιστήμονες στον πλανήτη. Άλλος νομίζει ότι είναι από τον Πίθηκο με τη διαδικασία του Εβραίου Δαρβίνου. Δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, εμείς οι δύο σήμερα κάνουμε συνέντευξη στην ΕΡΤ έτσι, και πάμε για εκλογές. Αλλά τα αδερφάκια μας είναι ακόμα στα δέντρα. Αλλά εμείς είμαστε επόγονοι του Πιθήκου. Σας παρακαλώ, προσβάλλει τη νοημοσύνη και είμαστε νοήμονα όντα. Πραγματικά πρέπει να πάμε σε γερές βάσεις για να συζητήσουμε και να νομοθετήσουμε, αν το θέλετε, μέσα στην ίδια τη φυσιολογία μας. Δεν γίνεται να νομοθετούμε πέραν της φυσιολογίας μας και να ψάχνουμε να δούμε τι φταίει και να καθόμαστε σε στήρα παράθυρα με πραγματικά ανόητα άτομα. Χωρίς κίνητρο. Και αν τα κίνητρα υπάρχουν, είναι ποταπά. Και να συζητάμε να λύσουμε πολιτικά θέματα και θέματα διαβίωσης ή κοινωνίας. Πραγματικά με ξεπερνάει. Ας δούμε στη βάση τι συμβαίνει. Υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν νόηση. Άνθρωπος που δεν έχει νόηση, μα δεν είναι άνθρωπος. Αυτό το καταλάβουμε. Είναι πλάσμα, είναι κάτι άλλο. Ας μπούμε σε μια φάση. Κύριε Πρόεδρε, για τις μεταρρυθμίσεις, αν σας συζητούσα να μου τις αξιολογήσετε. Ποια θα, για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Αν έπρεπε να τις αξιολογήσουμε και σας ζητούσα να μου πείτε από το 1 μέχρι το 10, ποια θα ήταν η πρώτη που θα κάνετε, σε ποιο τομέα δηλαδή θα παρεμβαίνατε ως πολιτικός φορέας? Το κοινωνικό κομμάτι. Καταρχάς θα ήταν η παιδεία. Και η παιδεία δεν είναι τίποτα άλλο και περισσότερο. Όχι να σου μαθαίνουν κανόνες στο συντακτικό, οι οποίοι δεν μπορούν να αποδειχτούν και φυσικά δεν αιτιολογούνται. Κανένας μες στη γλώσσα μας δεν αιτιολογεί. Και απ' την άλλη, δεν έχουμε και μια απόδειξη ότι η γλώσσα μας και οι, αν το θες, οι ομολογίες του συντακτικού μας, που σύμφωνα σήμερα γράφουμε, δεν έχουμε από μια αρχαία γραφή, γιατί δεν έχουμε κανένα αρχαίο κείμενο. Όλοι διαβάζετε Πλάτων, Αριστοτέλη, Πλούταρχο, Ηρόδοτο. Έχετε ένα κείμενο? Έχουμε ένα πρωτότυπο κείμενο να συγκρίνουμε, να δούμε? Ή μήπως εμείς δεν μιλάμε ελληνικά, ή μήπως δεν διαβάζουμε ελληνικά? Θα πρέπει κάποιος να μας μεταφράσει την ίδια μας τη γλώσσα, που είναι ο ίδιος ο χάρτης της δημιουργίας μας. Αλίμονο. Άρα δεν έχουμε κάτι σταθερό να συζητήσουμε. Είναι πάντα με εικασίες. Κατά τη γνώμη κάποιου, κατά του καθηγητή. Άρα, αν μιλήσουμε για μια μεγάλη μεταρρύθμιση, θα μιλήσουμε για μια παιδεία. Που σημαίνει η παιδεία είναι να ενθυμηθεί ο άνθρωπος, προσέχτε, ο άνθρωπος που ήρθε εδώ και εσαρκώθηκε, σε ποιο στόχο και σκοπό είναι η εσαρκωσή του. Σε ποιο σχέδιο εντάσσεται. Αν είναι δυνατόν, καταλαβαίνετε όλοι ότι είμαστε συλλογικά όντα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Ένας, ποτέ. Άρα είμαστε πάνω από δύο, που σημαίνει έχουμε ανάγκη τη συλλογικότητα και αυτή προέχει. Άρα, στον πλανήτη μας διδάχτηκαν όλοι τα ατομικά δικαιώματα. Μα το δικαίωμα το έχει ο σκλάβος. Άρα καταλαβαίνετε ότι η συλλογικότητα προέχει της ατομικότητας και σήμερα η συλλογικότητα θα πρέπει να δράσει πραγματικά σε μια πραγματική παιδεία. Να κατανοήσει ο καθένας για ποιο λόγο είναι εδώ. Για ποιο λόγο είναι στην εσάρκωσή του και πού στην πολιτεία. Και δει μέσα από
μέσα από πραγματικές διαδικασίες να καταλάβει και να κατανοήσει το ταλέντο του. Να αρχίσει να εργάζεται. Ο Έλληνας εργάζεται, δεν δουλεύει. Όχι, το κάναμε δουλειά, έχω δουλειά. Δουλειά σημαίνει δούλος. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι εμείς οι Έλληνες από επαρχής, από τότε που είμαστε στη δημιουργία και όχι μόνο σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά στην κοσμοθέασή μας, είμαστε εργασία. Έχουμε εργασία, δεν έχουμε δουλειά. Κάνουμε αυτό που θέλουμε. Σήμερα κανένας δεν κάνει αυτό που θέλει. Κανένας δεν κάνει το ταλέντο του. Υπάρχουν πραγματικά πολλά ταλέντα, και εδώ δώστε βάση, τα οποία πνίγονται μέσα σε καθεστώτα. Πνίγονται, υπάρχουν πραγματικά άριστοι άνθρωποι με πολύ καλά ταλέντα, με πραγματικές συνθέσεις ψυχών που αξίζει τον κόπο στην ίδια την πολιτεία. Και σήμερα έχουμε βγάλει τα σκουπίδια και διοικούν τα παιδιά μου και δει με νόμους οι οποίοι δεν είναι καν για μένα. Δεν ξέρω τι κάνω εδώ. Είμαι 56 χρονών και δεν ξέρω τι κάνω εδώ, τι κάνω εδώ, με ποιους, με ποιον να μιλήσω, τι να κάνω, τι κάνω, τι παριστάνω εδώ. Αναπνέω, τρώω, αφοδεύω και... Ας το δούμε πολύ σοβαρά, γιατί είναι κοινωνικό το θέμα. Ξεκινώντας, αν με ρωτάτε, ναι, από μια πραγματική παιδεία. Είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανείς μαζί σας με την έννοια ότι το προτεραιότητα βάζεται την παιδεία, γιατί η παιδεία είναι συνέχεια, η συνέχειά μας. Τα παιδιά μας είναι η συνέχειά μας. Εγώ θέλω να μου πείτε το εξής. Τα παιδιά μας, ολονών τα παιδιά, δεν έχουν τις ευκαιρίες που θα έπρεπε στη χώρα και φεύγουν στο εξωτερικό. Τα καλά μυαλά αυτά που λέμε είναι στο εξωτερικό και προσπαθούμε με πολιτικές, άλλοτε σωστές, άλλοτε λαθασμένες, άλλοτε λυπείς, να επιστρέψουν στη χώρα μας. Αυτό που πρέπει να γίνει, αυτός ο πλούτος που υπάρχει έξω, γιατί είναι πλούτος πνευματικός, να γυρίζει στη χώρα. Εσείς τι προτείνετε πάνω σε αυτό? Ακούστε, και που είναι στο εξωτερικό δεν είναι κάτι άδικο. Ακόμα, ξέρετε, μέσα από τα σχέδια γελίων υπανθρώπων που σου διώχνουν τα παιδιά πολύ καλά, το είπατε. Οι τεράστιες ευκαιρίες στην Ελλάδα που θα δοθούν με Ελλήνων συνέλευση, ιδιαίτερα άξιοι άνθρωποι φεύγουν στο εξωτερικό. Και εν μένουν, αν το θέλετε, γεμίζουμε και σήμερα, ναι, από τριτοκοσμικές χώρες, όπως είπα και σε ένα μου βίντεο, από αλλογενείς. Αλλά δεν μας πειράζει αυτό, έτσι όπως θα δομηθεί η χώρα που θα τρέξει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Καταρχάς, δεν έχουμε χώρα, αγαπητέ μου. Είμαστε η παλαιότερη χώρα στον κόσμο και έρχονται κάποιοι γελοί άνθρωποι και λένε: όνο, η πολιτισμένη Γερμανία. Από πού είναι πολιτισμένη, επειδή έχει τρένα, επειδή έχει δρόμους? Εμείς γιατί δεν έχουμε? Τι είναι αυτό που μας λείπει? Άρα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χώρα πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Τουλάχιστον έτσι όπως είναι η εποχή μας. Δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε τρένα παντού. Ένα τρένο πάει μέχρι το Κιάτο στην Πάτρα, δεν πάει. Ένα πάει στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα δολοφονούνται άνθρωποι με μία γραμμή, με ένα τρένο. Δεν πάει πουθενά άλλο τρένο. Στο 2023 το αντιλαμβάνεστε? Που θα έπρεπε η Ελλάδα στην υπηρετική χώρα να υπάρχει τρένο περιμετρικά και με τις ενδιάμεσες διαζώσεις συν την νησιωτική, που πραγματικά έχουμε μια Κρήτη 300 χιλιόμετρα. Και αν πάτε Κρήτη, να πάτε από το ένα σημείο στο άλλο, κάνετε 7 ώρες αυτό. Είναι αδιανόητα τα πράγματα του 2023 με τόσο τεράστιο τουρισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι όχι, έχει γίνει λάθος. Είμαστε σε μια ψευδαίσθηση. Τουλάχιστον πολιτική, επειδή μιλάμε για πολιτική αυτή τη στιγμή και μιλάμε για εκλογές. Άρα κατανοείτε το τι μπορούν να αλλάξουν στη χώρα. Τα πάντα θα αλλάξουν στη χώρα. Θα είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο να βάλουμε μια διαδικασία σειρά, με μια ανάπτυξη άπειρης διαδικασίας, και το γεγονός ότι χρειαζόμαστε χέρια, ναι, το έχω ξαναπεί. Ναι, μεν είμαι κατά να μου φέρνει σε μένα όποιον γουστάρει στη χώρα μου. Γνωρίζοντας ταξιδεμένος όπως είμαι σε όλο τον πλανήτη, είμαι σε όλο τον πλανήτη, έχω πάει. Έχω πραγματικά εργαστεί για τέτοιους οίκους που ούτε καν φαντάζεστε, και δεν έρχομαι από ένα πολύ μεγάλο δρόμο όπως έχω πει. Αλλά δεν μπορείς να πας στη χώρα όπως θέλεις. Ακόμα και χώρες που είναι μαγαζιά, είναι εταιρείες, που όλες είναι. Δεν μπαίνεις σε καμία χώρα αν δεν έχεις βίζα και αν δεν σε καλέσουν. Θα ήθελα λοιπόν να καλώ κόσμο. Και δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι τον Πακιστάν, αν θα είναι τον Μπαγκλαντές, ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, αν είναι Κινέζος, αν είναι οτιδήποτε, να έρθει να εργαστεί και να έχει λόγο ύπαρξη στην Ελλάδα. Και να μην επιλέγω, πραγματικά με ξεπερνάει. Και βεβαίως να έχει δικαιώματα παραπάνω ο επίλυδας από τον αυτόχθονο Έλληνα. Αυτό πραγματικά είναι τραγικό. Και από πώς έχει επιτραπεί? Πώς να έχεις περισσότερα δικαιώματα από τον αυτόχθονα? Πώς θα έχουμε εμείς οι Έλληνες περισσότερα δικαιώματα από τον Αμερικάνο πολίτη? Πώς? Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Στη χώρα μας γιατί συμβαίνει? Επιμένω ότι θέλω να επιλέξω ποιοι θέλω να έρθουν να δουλέψουν σε μια τεράστια ανάπτυξη που και 3 και 4 εκατομμύρια εργάτες αυτή η χώρα μπορεί να αντέξει για να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει σε μια πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο του Πιεχοδέ, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γίνεται κατανοητό? Κατανοητό. Αλλά δεν είναι ρατσισμού. Γιατί να μην σε επιλέξω? Τι μου βάνεις διαφήμιση και μου μαζεύεις σαραμάρα? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης? Ποια είναι η κυβέρνηση? Της ελληνικής?
Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να γελάνε μερικές μαριονέτες. Θυμώνω, είναι μαριονέτα. Από αυτοί που κυβερνάνε σήμερα δεν θα τους έπαιρνες για δουλειά ποτέ. Βάζω στοίχημα μαζί τους. Να τους δώσω μια μικρή επιχείρηση να διαχειριστούν. Να τους δώσω μια εργασία να κάνουν. Μα να σκεφτούν. Πραγματικά με ξεπερνάει. Επειδή έφερε το θέμα και το μεταναστευτικό, είναι πολύ μεγάλο θέμα, μεγάλο ζήτημα. Βέβαια. Να περάσουμε στην άμυνα της χώρας, σε ένα άλλο τομέα, εξωτερική πολιτική. Έχουμε και τις εκλογές στην Τουρκία. Πάμε σε δεύτερο γύρο εκεί, 28 Μαΐου. Θεωρείτε, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να ενισχυθεί, να ενισχύονται πάντα οι ένοπλες δυνάμεις ώστε να έχουν αποτρεπτική δύναμη? Ενισχύθηκαν ποτέ? Εσείς θα μου πείτε. Ποτέ. Παλιά γελία αεροπλάνα που οι άλλοι τα πετάνε, εμείς τα αγοράζουμε για δισεκατομμύρια. Και που πήραμε 12 αεροπλάνα, τι έγινε? Πληρώνουμε χιλιάδες ανταλλακτικά για γελία σκεύη κατσαρόλες. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε αεροπλάνα? Δεν μπορούμε να έχουμε δικιά μας βιομηχανία? Δεν μπορούμε να έχουμε εμείς οπλικά συστήματα? Δεν μπορούμε να έχουμε όπλα? Τι δεν μπορούμε να έχουμε? Δεν έχουμε τίποτα, δεν παράγουμε τίποτα. Ούτε κάλτσες. Τις κάλτσες που φοράμε δεν είναι δικές μας. Ακόμα και το λάδι που το βγάνει η δικιά μου γη πάει στη Γερμανία και λέγεται γερμανικό. Κύριοι, συντονιστείτε. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως η άμυνά μας πρέπει να είναι εξαρτημένη. Από πού όμως, από το γείτονα που λέγεται Τουρκία? Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μας μόνο? Τι είναι αυτό που μας πιέζει συνεχώς και έχουμε τόσους εχθρούς γύρω μας? Ποιο είναι αυτό? Για αυτό το έχουμε προκαλέσει εμείς. Βεβαίως μέσα στα χρόνια διαχρονικά έχει προκληθεί. Και βεβαίως υπάρχουν πολλές συμφωνίες παγκόσμιες, τις οποίες βεβαίως δεν γνωρίζετε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική βούληση και κανένας ηγέτης αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει καταστάσεις, αλλά και να σταματήσουν να μιλάνε γελίες γλώσσες, οι οποίες δεν λένε τίποτα. Η άμυνα στην Ελλάδα επί Αιγύρου Συνέλευση θα είναι πραγματική άμυνα. Δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει σήμερα. Μάλιστα. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τα τεκτενόμενα στην Τουρκία, τις εκλογές? Θα δείτε στις επόμενες μέρες, μήνες, θα το δούμε, ότι όλος ο πλανήτης συστρατεύεται να μπει σε μια ευθυγράμμιση και της οικονομίας του από ένα παράγοντα που πραγματικά μπορεί να αρχίσει το χρέος να το κάνει συμπαγές χωρίς να πουλάει φούσκες. Τι θέλω να πω? Ναι. Υπάρχει δυναμική αυτή τη στιγμή, όλες οι χώρες χρωστάνε και η Τουρκία χρωστάει, όλη η Ευρώπη, όλοι χρωστάνε, όλοι έχουν πρόβλημα. Άρα ευθυγραμμίζονται πράγματα τα οποία στις επόμενες μέρες πραγματικά θα σας εκπλήξει. Θα έχετε εκπλήξεις τρομερές και δεν είναι δυνατόν, πώς συμβαίνει. Άρα αλλάζει όλος ο χάρτης. Βεβαίως είναι πολυεπίπεδα και πολυσύνθετα τα πράγματα με την Τουρκία. Τα συμφέροντα δεν είναι ο Ερντογάν, ο οποίος έχει 100 καρκίνους και πεθαίνει. Ούτε των ανθρώπων στην Τουρκία. Η Τουρκία, αν το θέλετε, έχει πάρα πολλούς Έλληνες και ανθρώπους όπως εμείς. Ουσιαστικά δεν θέλουν τίποτα λιγότερο και περισσότερο από εμάς. Η προπαγάνδα όμως συμβαδίζει με τις μυστικές μας υπηρεσίες. Και τις δικές μας και τις δικές τους. Και βέβαια εκεί είναι ένα κομμάτι όπου έρχονται απ' έξω τα μηνύματα από ένα διευθυντήριο όπου πιέζει και τις δύο χώρες. Τι πρόβλημα έχει η ΑΟΣ? Είναι όλα υπογεγραμμένα. Θέλω να καταλάβετε όμως ότι στον πλανήτη δεν υπήρχε ΑΟΣ, σωστά? Εμείς είχαμε τα μίλια. Η ΑΟΣ είναι μια νεότερη ιστορία και αν το θέλετε με την ομάδα μου από την Αμερική, με τον κύριο Καριώτη και με την ομάδα μου στην Αμερική, τότε μπήκαν οι βάσεις για το ΑΟΣ. Η Αμερική ΑΟΣ έχει 200 μίλια γιατί είναι και ο ωκεάνος. Εμείς είναι κλειδωμένα τα θέματά μας με το ΑΟΣ. Άρα δεν ζητάει η Τουρκία ΑΟΣ. Μπαίνει όπου θέλει, πάει όπου θέλει ο άνθρωπος. Τι είναι το θέμα, να ψαρέψει εδώ ή να έρχεται με τα πολεμικά της πηγή πιο εδώ, σε μια γείτονα χώρα που εγώ δεν είμαι γείτονα χώρα. Εκεί που σήμερα λέγεται Τουρκία και ονομάστηκε από το 1925 από τον Ατατούρκ. Εκεί είναι η γη των προγόνων μου. Είναι τα τοπονύμια τα δικά μου. Αυτή η χώρα είναι δικιά μου. Και υπάρχουν συνθήκες πώς η Τουρκία θα λειτουργήσει. Το ότι δεν έχει αναφερθεί κανένα σε μια εξωτερική πολιτική είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και θέμα δικό μας που θα το λύσουμε στην Ελληνοπολιτεία. Δεν είναι ακριβώς Τουρκία. Τουρκία, Τούρκο σημαίνει γάιδρο στη δικιά του γλώσσα. Άρα δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα ψεύτικο όνομα το οποίο δεν υπάρχει, δεν υπάρχει υπόβαθρο. Εκεί είναι ελληνική γη. Μα αλλά και παντού θα συμφωνήσω και μπορώ να πω αυτό. Έλληνας δεν είναι ο Λαδίδης που μένει εδώ. Ο οποίος μπορεί να μην είναι και άνθρωπος, να είναι πλάσμα, να είναι υβρίδιο. Κάνουμε λάθος. Ο Έλλην με δύο λάμδα είναι το κωδικό όνομα του ανθρώπου. Όπου και θέλει ας είναι. Ελλάς δεν είναι το γεωπολιτικό μικρό διαμέρισμα που σήμερα σε έχουν περιορίσει. Ελλάς είναι ο πλανήτης που σημαίνει φωτεινή
Πέτρα, φωτεινός λίθος. Άρα δεν είναι μόνο το γεωγραφικό διαμέρισμα το δικό μας και δεν είναι Ιταλία. Δεδομένου ότι τα αποτυπώματα, τα ίχνη, αλλά και το μεγαλείο είναι σε όλο τον πλανήτη το Ελλάνιο. Ναι, είναι των ανθρώπων. Έτσι θα το καταλάβουμε. Εγώ δεν βάζω ταμπέλες. Εκεί είναι Τούρκοι. Ποιοι είναι Τούρκοι, δεν του είπαν αυτοί. Εκεί είναι Ρώσοι. Πότε του είπαν Ρώσους. Τώρα, τελευταία. Από πού, από την οικογένεια Ρώσου. Καλά, παλιά πώς λεγόταν. Προσία. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ βλέπω σημαίες που σήμερα πέφτουν, λιώνουν. Σημαίες. Δεν βλέπω χώρες και κράτη έτσι ακριβώς όπως το έχουν στήσει. Άρα σε ένα άλλο επίπεδο συζήτησης απλά υπάρχουν σημαίες. Και απλά μιλάνε σημαίες. Δεν μιλάνε σημαίες. Θα πάμε στη βάση. Εκεί που πρέπει για το ανθρώπινο κοινωνικό σύλλογο της κάθε χώρας. Και θα έλεγα κάτι άλλο. Γιατί υπάρχει μετανάστες. Γιατί δεν έχει να φάει. Άλλο κάποιος του κατέστρεψε τη χώρα. Και κάποιος τον πληρώνει να έρθει μέχρι εδώ. Γιατί αυτός παίρνει και ένα δολάριο την ημέρα και αν βρει δουλειά. Άρα αυτός δεν έχει έξοδα να έρθει, όχι για ταξίδι, ούτε με πλοίο. Είναι πληρωμένες. Είναι μη κερδοσκοπικές στοχευμένες που σου διαλύουν την Ευρώπη. Είναι δυνατόν να πάμε εμείς στην Αμερική και να πούμε, κοιτάτε από εδώ και πέρα, τέλος. Όλοι θα είστε με αυτό το δόγμα ή με αυτή την πίστη. Εμείς είμαστε εδώ και θα δείτε τι θα σας κάνουμε. Είναι δυνατόν να έρχεται μουσουλμανικό στοιχείο, το οποίο είναι ίδιο. Δηλαδή, το ιερατείο είναι ένα. Δεν είναι πολλά ιερατεία. Ένα είναι το ιερατείο. Στον πλανήτη είναι ένα. Διαφορετικές θρησίες, αλλά είναι ένα. Και να επιτρέπουμε τώρα εμείς οι Έλληνες σε κάποια παιδιά τα οποία πραγματικά είναι άρρωστα. Είναι άρρωστα. Είναι εθισμένα στην πρέζα, στο ναρκωτικό της θρησκείας. Και έχουμε και Έλληνες εδώ που είναι έτσι. Και να σου λέει, εμείς εδώ θα βάλουμε σαρία και θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Και εμείς τους κοιτάμε γιατί είμαστε πολιτισμένοι. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, αν πάμε εμείς εκεί, θα βάλουμε τα δικά μας step. Εμείς εκεί που πάμε σε κάθε χώρα που μας σεβάστηκε και τη σεβαστήκαμε την κάθε χώρα, πήγαμε με τα δρόμενα τους. Κρατήσαμε τα δικά μας παραδοσιακά δρόμενα στα σπίτια μας. Στην Αμερική, στην Αφρική, όπου πήγαμε. Δεν ενοχλήσαμε κανένας γι' αυτό. Το ελληνικό διαβατήριο και ο Έλλην είναι παντού ευπρόθεστος. Όπου και να πας, όπου και να βρεθείς. Στην Τούντρα να βρεθείς. Στη Ρωσία, σε ένα μέρος που δεν υπάρχει δρόμος και πεις Έλληνας. Α, Γκρέκο, ω, Έλληνο. Ό,τι θέλεις. Δεν γίνεται αυτά να συμβαίνουν και να τα αφήνει η πολιτική βούληση. Αυτά είναι δολοφονίες ενός τεράστιου κράτους. Σλάβος. Τι σημαίνει σλάβος. Πώς είναι ο σλάβος στα αγγλικά. Slave. Αυτός τι είναι. Σλάβος. Και δώσατε το όνομα του Αλέξανδρου του Παγκοσμιοποιητή. Είστε τρελοί. Νομίζετε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε τη δύναμη ή εκείνο το κρατηδιάκι το μικρό που είναι σπασμένο και είναι το 60% Αλβανοί, Βούλγαροι, Σλάβοι. Ένα συνοθήλευμα να έχει τη δύναμη να σου πάρει όνομα. Το πουλήσανε. Το δώσανε. Και δεν φταίει αυτό. Αν δεν ήταν αυτό, θα ήταν κάποιο άλλο. Πουλήσαν το όνομα του Παγκοσμιοποιητή. Που στη νεότερη ιστορία έως και τώρα, όλος ο πλανήτης στέκεται στον οίκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στον πλούτο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Ρώμη είναι του Αλέξανδρου. Ο πλανήτης είναι του Αλέξανδρου. Όλη η οικονομία στηρίζεται στα ταμεία, στον πλούτο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και εσύ δίνεις το όνομα. Γιατί είχαν αυτή τη δύναμη να το πουλήσουν. Τους πιέσαν. Άρα βλέπετε όλο το σκηνικό πόσο πραγματικά πιεστικό είναι. Γιατί? Για να πατήσουμε ό,τι ελληνικό υπάρχει να σταματήσει, να χαθεί, να κρυφτεί, να διαλυθεί. Εκείνο είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα στον πλανήτη. Συσσωρευμένος ο πλανήτης. Όχι οι άνθρωποι. Καθεστώτα πολύ συγκεκριμένα αποστατικά που πιέζουν να σε πατήσουν, να μην υπάρχεις. Να βγαίνει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θυμάμαι καν το όνομά του, ούτε καν το θυμάμαι. Και να λέω ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έχει την ίδια αξία με έναν τενεκή πολυκατοικίας. Κύριε, τι κάνετε, κύριε, τι λέτε. Και μέχρι πότε θα το κάνετε. Δεν σας επιτρέπω να το κάνετε. Εδώ και σταματάνε όλα. Γι' αυτό μιλάω. Ελλήνο συνέλευση. Ψηφίζεις Ελλήνο συνέλευση. Συστρατεύεσαι με το σύνολό σου. Να τελειώσει κάθε ιδέα, κάθε γελιότητα που δίθε και τάχαμε κάθε απέναντι και του κοιτά. Τι κοιτά, τι αδρανεί. Να σηκωθούν όλοι να πάρουν θέση. Γιατί είναι ολονών μας το θέμα. Για να ολοκληρώσουμε τον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, θέλω να μου πείτε ακόμα το εξής. Είστε υπέρ της οριοθέτησης της Φαλοκρηπίδας? Και αν όχι, με ποια άλλα σημεία τη συνδέεται? Αυτό θα το δούμε σε μια βάση. Μην μιλάτε για Φαλοκρηπίδα. Και δεν είναι μία. Είναι πάνω από τρεις που δέχονται. Καταρχάς, κρυφά συμβόλαια μιλάμε για ένα Αιγαίο το οποίο το έχει οι παπάδες του Αγίου Όρους. Ξεκινάει από πολύ πιο βαθιά τα θέματα και θα πρέπει να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία. Ένα Άγιο Όρος, το οποίο δίνει το Άγιο Όρος, είναι ουσιαστικά ένα Βατικανό το οποίο εδρεύει, κατοικοεδρεύει σήμερα στην Ελλάδα. Είναι μια πολιτική την οποία δεν είναι τώρα προεκλογικά να τη συζητήσουμε και δεν είναι θέμα Υφαλοκρηπίδας. Είναι μια ολική διαδικασία και συνόρων, αλλά
και αν το θέλετε κατεχόμενων. Πώς το κατέχεις, με ποιους όρους το κατέχεις. Το συμβόλαιο της Τουρκίας όταν έμεινε στη διαδικασία της και αναπτύχθηκε σαν κράτος και δεις την παγκόσμια σκηνή, υπόγραψε συμφωνία ότι δεν θα αλλάχτηκε κανένα τοπονύμιο, θα σεβαστεί τους πληθυσμούς, θα γίνουν συμφωνίες όλες. Έγινε κάτι από αυτό? Αντιθέτως, έχει αλλάξει τοπονύμιο. Γιατί? Ποιος μίλησε? Υπήρχε κάποιος στην Υπουργείο Εξωτερικών να μιλήσει? Υπήρχε μια πολιτική βούληση από την Ελλάδα να απολύσει? Παραβάλλαν τον Ιπποκράτη ότι είναι ο Τούρκος. Τι άλλο να πω? Του μεγαλέξαν τον Αλβανό. Αν γίνεται δυνατόν, πού είναι η πολιτεία, πού είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, πού είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, πού είναι οι φορείς? Δεν έχω. Τι κάνω? Πρέπει να αποκτήσω. Και γρήγορα, τάχιστα πρέπει να τρέξουμε σε αυτή τη διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, να πάμε στον τομέα της ενέργειας. Είστε καταρχήν υπέρ των επενδύσεων και ποιες είναι αυτές και τι θα πρέπει να γίνει? Τι είναι οι επενδύσεις, αγαπητέ? Επενδύσεις είναι εθνικές, είναι ιδιωτικές, είναι μεγάλες, είναι μικρές. Πες μια επένδυση μεγάλη. Στη χώρα μας αυτή τη στιγμή γίνεται το ελληνικό. Για παράδειγμα. Ελληνικό είναι επένδυση? Είναι μια μεγάλη επένδυση. Τίποτα δεν είναι. Φούσκα είναι. Πόσα χρήματα έδωσε? 900 εκατομμύρια. Τι έδωσε? Λεφτά. Το δημόσιο πήρε λεφτά? Ποτέ. Μια εγκυητική για 50, 60, 100 χρόνια. Το αποδεικνύω και αυτό. Άρα έδωσε χρήματα, λέει, το δημόσιο πήγε και πήρε. Έλα εδώ, θες το ελληνικό? Εντάξει, έδωσε την πιο μεγάλη τιμή και έδωσε 900 εκατομμύρια η εταιρεία. Δεν έχει δώσει. Μια εγκυητική και βλέπουμε. Και με ποιο γνώμο να χαλάς το ελληνικό? Επένδυση είναι αυτή? Τι? Να πουλήσεις διαμερίσματα? Τι επένδυση είναι? Θα δώσετε δάνεια στον κόσμο να πουλήσετε διαμερίσματα από το ελληνικό και χαλάς ένα τέτοιο τεράστιο πάρκο μέσα στην καρδιά της Αθήνας? Και ποιος θα βγάλει χρήματα, ποιος θα υποφεληθεί, το δημόσιο? Ποιος, ο πολίτης? Τι, θα δώσετε τα ζάμπα διαμερίσματα? Τι θα κάνετε? Και πού είναι τα λεφτά που πήραμε? Ποια λέτε επένδυση? Όταν κάποιος αγόρασε την Πανιχαία, μια εταιρεία που έχει όλη την ελληνική γη και είναι της εθνικής, και δώσατε δάνειο σε έναν Εβραίο 380 εκατομμύρια και ρέστα για να έχει κεφάλαιο κίνησης, και αγόρασε τη δικιά μου την εταιρεία, θα δώσω δάνειο σε έναν επενδυτή να τα βάλει και να τα καθίσει στο έδαφος μου και το λέτε επένδυση? Τι δώσατε, σε ποιον δώσατε? Χρησιμοποιήσατε 50 δισεκατομμύρια τον τελευταίο χρόνο επί Νέας Δημοκρατίας και χρηματοδοτήσατε τις επισφάλειες τις πεσμένες στην Τράπεζα Πειραιώς. Αλήθεια? Δώσατε 50 δις σε μια τράπεζα στην Πειραιώς. Για να κλειτώσετε τι? Τα διαμερίσματα του κόσμου, όπου η τράπεζα δίνει τα πεθαμένα, τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται. Βέβαια, αφού έχει πτωχεύσει ο κόσμος. Με 500, 600, 700 καθόλου δουλειά, πώς θα πληρώσει δάνειο? Αλλά αυτές τις επισφάλειες, αν και εφόσον γιατί τις δώσατε, αφού η επισφάλεια έπεσε, που ήσασταν ασφαλισμένοι πουθενά, και τελικά παίρνεις από το δημόσιο 50 δις, το δημόσιο είμαι εγώ. Το δημόσιο είμαι εγώ και εσύ. Και δίνετε 50 δις σε ένα παραπληγικό λογιστικό μαγαζί που λέγεται τράπεζα. Και δεν κάνεις έτσι να την αγοράσεις, να την πάρεις εδώ, να τους πεις εδώ. Τι κάνατε? Να τους βάλεις φυλακή, να τους λιώσεις, να βάλουν όλοι μυαλό, να δούμε τι γίνεται. Μήπως και τα είχαν πέσει το κράτος μου έξω? Ενώ τώρα που του έδωσες 50 δις, δεν θα πέσει? Βγάζεις τον κόσμο από τα σπίτια και χρηματοδοτείς την τράπεζα με δικά μου λεφτά. Άρα τα δικά μου τα λεφτά βγάζουν τα αδέρφια μου από τα σπίτια? Είναι δυνατό να συμβαίνει? Και αυτό είναι πολιτική? Ε? Όχι κύριε, αυτή είναι δολοφονία. Κύριοι, είστε δολοφόνοι, είτε οικονομικά, είτε και με την πανδημία. Μα παντού. Όλοι σας συνομοί είναι δολοφονικοί για κάθε άνθρωπο που ζει και αναπνέει στον ελλαδικό χώρο. Πραγματικά έχετε πρόβλημα και πρέπει να το κοιτάξετε. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και δεν το αντιλαμβάνεστε. 50 δις! Μόνο σε μία! Για να σώσουμε τι? Την τράπεζα. Τι θα πάθετε? Θα πέσει έξω. Ενώ τώρα στέκεται. Με δικά μου λεφτά στέκεται. Άρα τι τράπεζα είναι? Η Ελλήνων Συνέλευση τι λέει γι' αυτό, για τα κόκκινα δάνεια και τα φανς? Δεν πρέπει να υπάρχουν. Η Ελλήνων Συνέλευση δηλώνει, αγαπητέ μου, ότι με κυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευση μπαίνει ένα χ. Μπαίνει ένα χ σε όλα. Δεν χρωστάει κανένα τίποτα και πάμε από την αρχή. Συσάχθεια δηλαδή. Αλλιώς πώς θα ξαναφτιάξουμε το πλούτο και πραγματική οικονομία, αγαπητοί, με δάνεια, με χρέος? Πού? Μπορώ σε ένα θέμελο που είναι μπαλωμένο και έχει ανατιναχθεί τόσες φορές να χτίσω πάνω σε αυτό? Προτιμώ να τον γκρεμίσω και να φτιάξω κάτι νέο, το οποίο θα έχει τις βάσεις. Θα έχει ισότητα. Μου είπατε για ίσες ευκαιρίες. Όχι. Η ισότητα δεν είμαστε ίδιοι. Οι Έλληνες πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες. Το ζήτημα είναι το θέμα αξιολόγησης. Αλλά και τα κίνητρα. Ισότητα δεν είναι ότι έχουμε δημοκρατία, μιλάμε όλοι. Όχι, δεν μιλάμε. Μιλάμε αν ξέρεις. Ισότητα είναι ότι μπορούμε να πάμε όλοι στο σχολείο. Τώρα, το αν εσύ είσαι μαθητής άριστος και εγώ μένω στην ίδια τάξη, αυτό δεν μας κόβει την ισότητα. Είμαστε ίσοι, δεν είμαστε ίδιοι. Έχει παραξηγηθεί η ισότητα, γι' αυτό και καμιά φορά τα πολιτικά ανδρίκελα μιλάνε για αξίες. Κύριοι, δεν έχετε καμία αξία, δεν ξέρετε τι είναι αξία. Ακούω τη λέξη ταπεινότητα. Μα η ταπεινότητα είναι αξία.
Η ταπεινότητα είναι αξία. Η εργατικότητα είναι αξία. Αξία είναι η αλήθεια. Είναι η αρμονία. Είναι η αυθονία. Είναι η λογική. Είναι 12 αξίες. Άρα από αυτές δεν έχετε καμία. Άρα η ισότητα είναι ότι εσύ τραγουδάς και εγώ τραγουδάω. Ναι. Εγώ παίρνεις το μικρόφωνο εσύ, έχω τη δυνατότητα να το πάρω κι εγώ. Τώρα αν εγώ δεν ακούγομαι και εσύ ακούγεσαι, δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε ισότητα. Ίσες ευκαιρίες. Αυτό είναι ισότητα. Όχι να λες ότι μπουρδα θέλεις, επειδή έχουμε ισότητα. Όχι. Για να έχεις γνώμη και άποψη, πρέπει να έχεις γνώση. Έχεις γνώση, με άποψή σου. Για να γυρίσουμε λίγο στο προηγούμενο θέμα, δεν το ολοκληρώσαμε με την ενέργεια. Είσαστε υπέρ της πράσινης ενέργειας. Βέβαια. Δεν τη λέω πράσινη. Πράσινα άλογα και κόκκινες μπουρδες δεν τα λέω έτσι. Εγώ θα μιλήσω για ενέργεια στον πλανήτη πια. Γιατί βέβαια ακολουθούμε μια πλανητική γραμμή. Να πετάξουμε κάθε γελία ατζέντα. Να πάει ο ΙΕ σε μια σειρά που κρέμεται σε μια κλωστή. Τέλος οι μπουρδες με τον ΟΗΕ και θα λέτε ότι γουστάρετε. Γιατί πραγματικά λείπει ο πρόεδρος από τον ΟΗΕ, ενώ έχει πάντα γενικό γραμματέα. Και θα το δούμε στις μέρες μου τι ακριβώς θα γίνει. Και μιλάω για ενέργειες οι οποίες δεν προκαλούν βλάβη στον πλανήτη. Ούτε στους ανθρώπους. Το περιβάλλον προστατεύεται από αυλαβή ενέργειες. Ό,τι θέλει αυτό ας είναι. Και μέχρι εκεί θα μείνει. Όσον αφορά πετρέλαια που κόβεστε όλοι να βγάλετε πετρέλαια, όχι. Δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρέλαιο με Ελλήνο συνέλευση. Δεν χρειαζόμαστε χρήματα το πετρέλαιο. Μα πληρωνόμαστε. Κάθε πετρέλαιο κιλό, λίτρο που βγαίνει στον πλανήτη, η Ελλάδα μας πληρώνεται βάσει της Παγκόσμιας Συμφωνίας και του Bretton Woods, αλλά και άλλες 10 συμφωνίες. Άρα γιατί να βγάλω. Να χαλάσω τις θάλασσες μου. Δεν υπάρχει πετρέλαιο. Άρα όχι στις εξορίξεις. Βεβαίως θα σου διαλύσει τα πάντα. Και απ' την άλλη, ωραία, αν δώσουμε άδεια να βγουν εξορίξεις, πού θα τις δώσουμε τις άδειες, θα γίνουν κρατικές. Σήμερα υπάρχει κρατική άδεια και βγάλει θάσο πετρέλαιο. Πού έχει δώσει ανάθεση. Πόσα βαρέλια βγαίνουν, ξέρει κανένας. Και πόσα βγάλαμε εμείς από το πετρέλαιο. Αφού πάλι χρωστάμε 400 δις. Τρεις πετρολοπηγές δουλεύουν στην Ελλάδα. Και τέσσερις πηγές, νομίζω, φυσικού αερίου. Δηλαδή θα δώσουμε εμείς. Να φτιάξουμε δάνειο, να φτιάξει πλατφόρμα. Ένας γελίος δίθεν και τάχαμε επιχειρηματίας να ρουφάει με το καλαμάκι να μου διαλύει τη θάλασσα. Και τελικά εγώ τι θα βγάζω. Δεν σας κάνει εντύπωση. Η Νιγηρία είναι ο τρίτος πετρολοπαλογός χώρα στον πλανήτη. Γιατί πεινάνε όλοι. Γιατί πεινάνε όλοι. Μα είναι τεράστια η ποσότητα που παίρνει από την Νιγηρία. Τρεις εταιρείες έχουν τις πηγές. Σωστά. Απαγορεύεται να ανοίξει άλλος. Οι άνθρωποι πεινάνε. Άρα ο Έλληνας πολίτης, δίνοντας άδεια σε σένα, σε έναν άλλον, σε οποιονδήποτε, να βγάλει το πετρέλαιο, θα μας δώσεις τίποτα. Τι θα μας δώσεις. Θα μας δίνεις ποσοστά από ποια, από αυτά που μετράμε, που μετράς εσύ. Αφού είναι όλα ένα. Σε κάποια βάση εκπομπών έχουμε πει ότι υπάρχουν γύρω στα 1800 ορυχεία στην Ελλάδα, τα οποία είναι δεσμευμένα από ανθρώπους από εκεί. Και κάθε κυβέρνηση υπογράφει τη δέσμευση αυτή για να μην φύγουν από παλιές οικογενειοκρατίες. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πλεγμένο το κουβάρι της Ελλάδος, αλλά και του πλανήτη. Αλλά ας ξεκινήσουμε από την Ελλάδα. Άρα θέλει μια πραγματική πολιτική βούληση. Ο κόσμος πρέπει να έχει μια ισχυρή θέληση. Να καταλάβει τι συμβαίνει και να δώσει το μήνυμα, ώστε να ενωθεί. Να μετέχει στις εκλογές, αλλά και στις αποφάσεις. Με κρίση και αρχή και μόνο. Από εκεί και πέρα όλα θα βρουν το θέμα τους, διότι το αξιακό θα βάλει τη βάση της νομοθεσίας, όπου όλα θα νομοθετούνται σύμφωνα με το αξιακό σύστημα που είμαστε ήδη χτισμένοι στην ύπαρξή μας. Ό,τι είναι πέρα της ύπαρξής μας, δηλαδή πραγματικά έχω πει και το μήνυμα, είμαι απέναντι σε οτιδήποτε είναι απέναντι στη φυσιολογία μου. Η φυσιολογία μου είναι και η δικιά σου φυσιολογία ίδια. Είμαστε της ίδιας ουσίας. Άρα είμαι απέναντι σε οτιδήποτε είναι απέναντι στη φυσιολογία μου. Ό,τι είναι με τη φυσιολογία μου και αποδεικνύεται, το δέχομαι. Είναι δικό μου. Ό,τι είναι απέναντι. Όχι, δεν το δέχομαι, δεν υπάρχει για μένα. Μα δεν έχει καν δίκαιο. Πώς να υπάρξει. Είσαι σαφής. Κύριε Σόρα, ένα άλλο θέμα το οποίο έχει τα μπλοκάμια του σε εισαγωγικά στο θέμα της ενέργειας είναι η ακρίβεια. Γιατί η ενέργεια προκαλεί πληθωρισμό από τα προϊόντα και τα προϊόντα αυξάνονται σε όλο το μήκος και εύρος των καταναλωτικών προϊόντων. Το κόμμα σας πώς βλέπει αυτό τον τομέα. Θα σας πω. Μιλάμε για πολυεθνικά προϊόντα. Δεν τα έχουμε ανάγκη. Τα οποία ήδη στις μέρες μας είδαμε διατάγματα της ΕΕ αλλά και της Αμερικής ότι τα έντομα είναι ήδη σε πολλά προϊόντα. Δηλαδή για την Αμερική μια σοκολάτα της τάξης των 600 γραμμαρίων επιτρέπεται να έχει 537 έντομα. Εάν έχει 538 είναι παράνομα. Είναι γελία. Όμως τι συμβαίνει. Μιλάτε για ακρίβεια. Την ακρίβεια δεν την καθορίζει κανένας άλλος αγαπάει μας. Ειδικά με τα προϊόντα τα δικά μας.
Σήμερα λοιπόν δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό σε έχουν φέρει σε ένα σημείο πτωχοποίηση, όπου είσαι ζητιάνο ακόμα να αγοράσει με τα λεφτά σου. Ναι, αν μιλάμε για πετρέλαιο, θα δεχόμουν στην Ελλάδα να βγάζει πετρέλαιο δύο κρατικές πετρελοπηγές για τις ανάγκες του στρατού μου, του σχολείου. Δεν είναι δυνατόν το σχολείο τώρα να πληρώνει φόρο. Ξέρετε, στο πετρέλαιο έχουμε δύο φόρους. Το διεθνή φόρο και τον ηθικό φόρο. Το ότι πληρώνουμε 700 ή 800 δολάρια τον τόνο, ενώ το βαρέλι κάνει 100, 150, αυτό είναι ένας φόρος εξαγωγής από τις χώρες που έχουν πετρέλαιο. Όμως, μέσα εκεί, σε αυτό το φόρο, εμείς εισπράττουμε χρήματα από παγκόσμιες συμφωνίες, έτσι όχι όπως έχει οριστεί. Άρα, αν αύριο θέλουμε να μπούμε, να είμαστε σε μια πραγματική βάση, δεν θα ακολουθήσουμε εμείς καμία ουρά μιας ευρωπαϊκής χώρας που μας τρέχει. Φυσικά, θέλω να καταλάβετε ότι μια ευρωπαϊκή ή Ευρώπη δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια εμπορική κωδική συμφωνία. Άρα, δεν μπορεί να μπαίνει στη ζωή μας. Αν και μπήκε. Ο τρόπος που μπήκε, αλλά και το τι έχει υπογραφεί, είναι μια άλλη διαδικασία, το οποίο θα ελεγχθεί. Αλλά και αυτά που έπρεπε να έχουμε πάρει από αυτή τη συμφωνία την Ευρωπαϊκή, δεν έχουμε πάρει τίποτα. Δεν γίνεται τώρα να φτιάχνει την Ισπανία, να φτιάχνει άλλες χώρες, να φτιάχνει τη Βουδαπέστη, αλλά τελικά η Αθήνα και η Ελλάδα μας δίθεν και τάχαμε τόσα χρήματα που πληρώνουμε. Όλο το ΦΠΑ πηγαίνει στην Ηνωμένη Ευρώπη. Κάθε 4 χρόνια το 24% σημαίνει 100%. Νομίζω. Άρα 100% του εθνικού μου πλούτου το δίνω στον απολογισμό, όχι στον προϋπολογισμό. Μην μπερδεύεστε αυτό. Ο απολογισμός του κράτους μας είναι 1,3700, το δηλώσαν και το έχω και δημόσια. Το ανεβάσανε στο ΦΕΚ. Ενώ ο προϋπολογισμός είναι τι θέλει το κράτος να την βγάλει, να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Δεν έχει να κάνει με εθνικό πλούτο ο προϋπολογισμός. Προϋπολογισμός. Να πληρώσω τον κόσμο, τα ταμεία, τα πάντα, όλα τα πάντα, τα υπουργεία μου, θέλω αυτά. Ο απολογισμός είναι 1,3700. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος πλούτος για να είμαστε σε αυτή τη δεινή θέση. Όλοι οι πολίτες. Ουσιαστικά αυτά είναι δημοσιευμένα δικά τους. Άρα, θέλω να καταλάβουμε ότι μιλάτε για ακρίβεια. Σήμερα η Ελλάδα δεν είναι αυτάρκης. Εξαρτιέται από τα πάντα. Έχουμε πορτοκάλια. Σαπίζουν τα δικά μας και φέρνουμε από την Ισπανία, φέρνουμε από το Ισραήλ. Δεν είναι δυνατόν. Στην Ελληνοπολιτεία, με την τελείωση συντελεύση, δεν πετάς τίποτα. Σου μείνανε, συσκεύασε τα τετραπάκ, κάνε δώρο στην Αφρική. Πιέ τα φάτα χάριστα. Από την Ελλάδα, εδώ, με Ελλήνων συνέλευση κυβέρνηση, δεν θα ξαναφύγει ποτέ κανένα προϊόν χωρίς τυποποίηση. Θα είναι όλα τυποποιημένα. Να μου έχουν τώρα τα ορυχεία του Βοξίτη να κάνουν πλάκα και να γελάνε. Και δείτε και τάχαν ότι έχουν τον υπουργό ή τον πρωθυπουργό και κάνουν τη γουστάρνο και να μου παίρνουν χώμα. Γιατί παίρνει χώμα. Βοξίτη βγάλει. Έχει κάτι άλλο μέσα και δεν το ξέρω. Έχει χρυσάφι, παλάδιο, ήλιο, στρατηγικό μέταλλο. Τι έχει. Σε ποιο μέρος του κόσμου φορτώνουν χώμα και το παίρνουν. Μόνο στην Ελλάδα. Βγάλτο, πάραξε το και πουλά βέργα αλουμίνιο άμα είναι Βοξίτη. Γιατί. Γιατί όχι. Άρα μιλάτε κύριε Σόρα για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Βέβαια. Καταρχάς πρέπει να είναι αυτάρκης. Όχι μόνο στα προϊόντα που τρώμε, στην κτηνοτροφία δεν έχουμε. Είναι θάλασσες γη. Πας στην Καρδίτσα και βλέπεις μια θάλασσα γη. Πας στον Πύργο, έχει θάλασσα γη. Στη Θεσσαλία είναι πολύ κάμπη. Ένας κάμπος μπορεί να ζήσει την Ευρώπη και εμείς καθόμαστε και συζητάμε. Όχι, δεν έχουμε, τι θα κάνουμε και ο αγρότης και επιδοτήσεις. Τι επιδότηση. Επιδότηση είναι μια συντήρηση ζητιανιάς. Δεν είναι δυνατόν. Πληρώσαμε τον αγρότη να κόψει τις ελιές του, να κόψει τα δέντρα, να κόψει τα μπέλια, να μην κάνει τίποτα. Γιατί. Γιατί δεν έχω Υπουργείο Εξωτερικών να τρέξει καλά τη χώρα μου παντού. Δεν ξέρω κανένα, καμία πρεσβεία στον πλανήτη να τρέχει τη χώρα μας, να τρέχουν τα προϊόντα μας. Καμία. Έχω και Αμερική που πάνε και άλλες που έχω, ειδικά με εμπορικούς φίλους που έχω. Οι υπάλληλοι της πρεσβείας σαμποτάρουν τα ελληνικά προϊόντα. Αν σήμερα έχουμε ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό, το οφείλουμε σε Έλληνες έμπορους. Και γιατί έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά τιμής, δεν πουλάνε λάδι στο Βιετνάμ, στην Αμερική πουλάνε, στην Αυστραλία, στον Καναδά. Είναι ενέργεια από τους ίδιους τους εμπόρους. Και για το όφελός τους, αλλά και για την ελληνικότητα, για ό,τι Έλληνες είναι και βεβαίως έχει εξαπλωθεί. Είτε τυριά, είτε λάδι, είτε κρασιά. Ακόμα και στο κρασί, αν το θέλατε, είδαμε μια ακμή να συμβαίνει. Μπορούσε ο καθένας να παράξει το εφιαλωτήριό του. Γιατί αυτό να μην είναι μια οικοτεχνία σε όλη την Ελλάδα και χιλιάδες προϊόντα που είναι. Άρα έχουμε μια βάση δεδομένων σε μια οικογένεια και στα σπίτια που η οικοτεχνία μπορεί να αναπτυχθεί μεγαλύτερη και παραπάνω από τη βιοτεχνία. Η βιοτεχνία πάλι δεν έχουμε γιατί δεν έχουμε βιομηχανία. Δεν φτιάχνουμε τίποτα, δεν παράγουμε τίποτα. Πρέπει να τα αγοράσουμε από κάπου και δει από την Κίνα. Ή όχι, σταματήσαμε το πανηγύρι. Και βεβαίως να εισάγουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Ό,τι δεν χρειαζόμαστε, δεν το εισάγω, το παράγω. Σήμερα δεν έχω καμία αυτάρκεια. Ακόμα και πετρέλαιο δεν βγάζω γιατί δεν έχω. Και τσακωνόμαστε την άλλη φορά πριν δύο χρόνια. Ποιο το σχολείο που δεν έχει πετρέλαιο και ποιο θα του δώσει. Ποιο θα του δώσει, εσύ να του δώσει. Τσάπα το πετρέλαιο. Τσάπα, τι είναι το πετρέλαιο. Έχει δύο δηληστήρια και είναι ιδιωτικά. Και ένα κρατικό που είναι να το πούλησε και εκείνο. Γιατί δεν έβγαζε, ε.
Ένα μεγάλο θέμα που τρέχει σήμερα στις μέρες μας να πουλήσουμε το νερό. Πώς θα πουλήσουμε το νερό, μόνο. Υπάρχει γεννημένος άνθρωπος επιχειρηματίας να κάτσει απέναντί μας σε μια Ελλάδα ή σε ένα Δήμο και να μας πει ότι έχει πιο πολλά λεφτά από εμάς. Καλά, υπάρχει χαζομάρα εκεί έξω. Υπάρχει γεννημένος άνθρωπος εκεί απ' έξω να έρθει και να μας πει: εγώ έχω πιο πολλά χρήματα από εσάς και θα σας φτιάξω το νερό. Ενώ εμείς χρηματοδοτήσαμε τα δίκτυά μας. Καθένας που έκανε σύνδεση πλήρωσε τη σύνδεσή του. Ή δεν κάνω λάθος. Κάθε που έβαλε στο οικοπεδό του ή στο σπίτι του πληρώσαμε. Άρα τις σωλήνες μας, το δίκτυο όλο το έχουμε χρηματοδοτήσει εμείς. Το χρηματοδοτούμε τους λογαριασμούς μας. Και έρχεται κάποιος και λέει: δεν πάει καλά το νερό. Τι δεν πάει. Μονοπόλιο είναι, δεν υπάρχει άλλος. Υπάρχει άλλος να πουλάει νερό. Αφού δικό μας είναι και εμείς βάλαμε ένα διαχειριστή να μας το φέρνει με αυτό το σπίτι. Θα μας κόψει το νερό, παιδιά. Είστε καλά. Το αγαθό αυτό που νερό είμαι, θα μου κόψει σε μένα το νερό που το δίκτυο είναι δικό μου και θα το πουλήσει σε στρατηγικό επενδυτή. Ποιος είναι ο στρατηγικός επενδυτής, τι θα κάνει, το δίκτυο είναι δικό μου, και θα έρθει να μου πει ότι θα μου πουλάει το νερό μου. Σας παρακαλώ, κύριε. Δεν γίνονται αυτά. Αυτές οι αλητίες με τη ΔΕΗ και με την ΕΙΔΑΠ είναι αγαθά που τα χρειάζεται η δημόσια υγεία. Βεβαίως πρέπει να πληρώνουμε, όχι όμως τη ρετσάτα που βλέπουμε. Δεν γίνεται να πληρώσουμε το ρεύμα. Όλες τις άλλες τις γελιότητες δεν πρέπει να τις πληρώνουμε. Να διευθετήσουμε λίγο το χρόνο, έχουμε 4 περίπου λεπτά. Θέλω να μου πείτε το εξής, καταρχήν για το τομέα της υγείας, τι θα κάνετε και πού πονάει σε εισαγωγικά ο τομέας της υγείας. Και μες στο τέλος να πείτε, θα σας ρωτήσω και πάλι, γιατί θα πρέπει να ψηφίσουν οι Έλληνες πολίτες το κόμμα σας. Γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κάτι άλλο εκεί έξω, υγιέστατο, να μην χρωστάει τίποτα, γιατί μην χρωστάει ούτε μία δεκάρα. Είμαστε αυτόνομοι και φυσικά, όχι μόνο που έκανα φυλακή για πολιτικές πεπιθήσεις. Όχι μόνο που μου κάνανε 3 σελίδες δικαστήριο για να πληρώνω δικηγόρους και φυσικά μια λέλεπα σε όλα τα κανάλια. Αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι ο πόλεμος. Άλλωστε από ένα τέτοιο πόλεμο γεννιούνται παλικάρια. Από πού γεννιούνται? Κρυμμένα στο κρεβάτι ή στο μπαρ? Απ' την άλλη, δεν υπάρχει κάτι άλλο εκεί έξω να ψηφίσει, να συστρατευτεί για να γίνει. Και φυσικά με τόσο πλούτο που δεν φαντάζεται, ο οποίος είναι επιστοποιημένος. Ακόμα και σήμερα, τα 600 δις που είναι πάρα πολύ λίγα μπροστά στον πλούτο της Ελλάδος είναι επιστοποιημένα στον προϋπολογισμό. Από το 2014 έως και σήμερα κάθε χρονιά είναι στον προϋπολογισμό. Αν αντέχει ο Έλληνας πολίτης, περίμενε, κάτσε. Εγώ έχω υπομονή. Εσύ δεν αντέχεις άλλο. Και κανένας δεν αντέχει. Άρα πρέπει να κατανοήσουμε το τι σημαίνει και γιατί πρέπει να ψηφίσουν Ελλήνων συνέλευση. Η επόμενη ερώτηση, η προηγούμενη, ποια ήταν, μόλι. Για το τομέα της υγείας. Για το κομμάτι της υγείας. Όλοι είναι ασθενείς. Το 85% πίνει ψυχοφάρμακα, το υπόλοιπο. Όχι το υπόλοιπο, και το 85% πίνει ψυχοφάρμακα και φυσικά οι ναρκωμανείς και τα ναρκωτικά. Στη χώρα μας γίνεται χαμός γιατί ο κόσμος δεν αντέχει αυτή τη ζωή. Να κοιμηθεί ο άλλος δεν μπορεί. Όλοι λοιπόν πίνουν ή ψυχοφάρμακα ή ναρκωτικά. Αλλά και τα δύο είναι ναρκωτικά. Άρα μιλάμε για μια αρρωστημένη κοινωνία η οποία έχει προκληθεί πραγματικά από την πολιτική. Άρα μιλάμε για υγεία και υγεία. Αν θέλετε να έχω βιομηχανίες για να παραχτούν φάρμακα τα οποία δεν πρέπει να έχουν τα φάρμακα 37 αντεδείξεις. Δεν γίνεται να πίνω ένα ντεπών και να έχει, ναι, θα μου περάσει ο πονοκέφαλος, αλλά έχω 37 αντεδείξεις που μπορεί να πάθω αυτό, μπορεί να πάθω εκείνο. Δεν γίνεται. Το πολύ να είναι ένα. Άρα δεν γίνεται να έχω 37 αντεδείξεις και ένα δίθεν και να τα είχαμε καλό. Κατά κόσμο, καταλαβαίνουμε τι λέω. Ναι, αλλά αυτό είναι της επιστήμης. Ναι, επιστήμη. Δεν μπορούμε οι πολιτικοί. Εσείς οι πολιτικοί εννοώ, γιατί εμείς εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ δεν είμαι πολιτικός με την έννοια ακόμα. Ναι. Εγώ θα κάνω πολιτικό την ώρα που συστρατευτεί ο πολίτης και έρθει μαζί μου. Μπορώ να εκπροσωπήσω τον πολίτη στην πολιτεία του ή για την πολιτεία του. Αυτός είναι ο πολιτικός. Και από τους πολίτες παράγεται ο πολιτισμός. Όχι μέσω των πολιτικών. Ο πολίτης παράγεται, γιατί ο πολίτης είναι ο πολιτικός. Άρα σήμερα δεν έχουμε πολίτη, αλλά έχουμε πολιτικούς, οι οποίοι είναι απέναντι και μακρύτερα τον πολίτη. Άρα, μιλάμε για την υγεία. Η υγεία θα πρέπει να πάει σε μια άλλη βάση. Βεβαίως θα πρέπει να τρέξουν όλα τα νοσοκομεία και παντού να υπάρχει μια σέρβις στην υγεία. Και όχι να είναι τόσο πιεσμένη. Έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές οι γιατροί είναι πάρα πολύ λίγοι οι μισθοί τους. Τα νοσοκομεία έχουν ελλείψεις. Έχω ακούσει άπειρα πράγματα. Ένα φάρμακο που κάνει 10 λεπτά να το πουλάμε 800. Υπάρχει μια τεράστια εσχροκέρδεια όσον αφορά το φάρμακο και την ιατρική. Αυτό θα μπει σε μια βάση. Δηλαδή, δεδομένου ότι όλοι οι γιατροί είναι σε μια σέχτα μαύρη σκοτεινή και δεν ξεφεύγει κανένας. Όποιος γιατρός δεν είναι σε αυτή τη σέχτα, δεν μπαίνει στο νοσοκομείο, δεν έχει πελάτες. Εδώ πρέπει να προσέξουμε πολύ και μιλάμε για ιατρικά κέντρα. Βεβαίως να έχει ό,τι θέλει. Όμως η δημόσια υγεία πραγματικά για τον πληθυσμό είναι το Α και το Ω. Όπως και για να σέβεται ένα κράτος τον πολίτη του, θα πρέπει πρωτίστως να του έχει ασφάλεια και εργασία.
Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσε να μιλάγαμε επί ώρες. Πείτε τη φράση σας, γιατί έχουμε περάσει το χρόνο. Στοίχημα της Ελλήνων Πολιτείας και πραγματικά είναι μια δέσμευση, η οποία, αν δεν κάνω αυτό που λέω, είναι κατατεθειμένα στον Άριο Πάγο και βεβαίως οι επιπτώσεις θα είναι σε μένα. Η Ελλήνων Πολιτεία θα κανονίσει, θα εκτελέσει ότι ο κατώτερος μισθός, μάλλον θα το πω αλλιώς, ότι το ποσοστό, τα χρήματα, το ποσό που χρειάζεται για να βιώσει ένας άνθρωπος δεν θα είναι παραπάνω από το 50% του κατώτερου μισθού. Και από εκεί και πάνω οτιδήποτε θα είσαι ζωή του. Άρα αυτό τα λέει όλα, μπαίνει σε μια σειρά, μπορούμε να αναλύουμε πολλές μέρες όλο το πρόγραμμα. Είναι έτσι, ναι. Όμως, αν ο κατώτερος μισθός είναι 1000 ευρώ, 500 θα είναι η διαβίωσή του. Άρα θα πρέπει να έχει ένα κίνητρο να ζει, αλλά 500. Όχι να χρωστάει σήμερα. Σήμερα όσα και να πάρει, χρωστάει άλλα τόσα. Να είστε καλά για την παρέμβασή σας αυτή. Η δημόσια τηλεόραση πάντα είναι ανοιχτή. Και να έχετε ευχόμαστε καλά αποτελέσματα τις 21 Μαΐου. Ελλήνων συνέλευσης μέχρι να σβήσει ο ήλιος και δεν θα σβήσει ποτέ. Δυνατός. Να είστε καλά. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του κυρίου Σόρα, του Προέδρου Επικεφαλής Ελλήνων Συνέλευσης. Να είστε όλοι καλά.